Σου λέει πρώτη 3D τσιπούρα, εκτυπωμένη 3D με 3D εκτύπωση στο πιάτο μας. Αυτό που, πώς κάτσε, το χαρτί φάγαμε. Κύριος Γιανατσής εδώ, ναι. Ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, θα μας λύσει τις απορίες, διότι στην πραγματικότητα, κύριε καθηγητά, πείτε μας, έτσι θα τρώμε από εδώ και πέρα εκτυπωμένα ψάρια. Εκτυπωμένη καλημέρα, θα είναι η τσιπούρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου να βρισκόμαι μαζί σας. Να είστε καλά. Και δική μας. Νομίζω ότι απέχουμε λίγο ακόμα, αλλά γίνονται κάποια βήματα προς τα εκεί. Να ρωτήσω τώρα σοβαρά, τι εννοούμε εκτυπώσαμε τσιπούρα? Ναι, αν έχω καταλάβει, αυτή τη στιγμή γενικά οι τεχνολογίες, αυτό που λέμε 3D printing, τριδιάστατη εκτύπωση και όλα αυτά τα σχετικά, οι οποίες είναι τεχνολογίες αρκετά παλιές, ας πούμε τώρα, είναι καμιά 20 ετία όπως εξετάζουμε, έχουν επεκταθεί σε ένα πεδίο της βιοεκτύπωσης. Ουσιαστικά προσπαθούν διάφορες ομάδες, πολλές ομάδες παγκοσμίως, μεταξύ άλλων να δημιουργήσουν δομές, να δημιουργήσουν προϊόντα, να δημιουργήσουν ζωντανούς ιστούς ή κάτι που προέρχεται από, τέλος πάντων, από ζωντανούς οργανισμούς, είτε για ιατρικούς σκοπούς, ας πούμε να έχουμε τεχνητά όργανα, είτε στην περίπτωση όπως αυτή που συζητάτε για κάτι βρόσιμο. Στην πρώτη περίπτωση να το καταλάβουμε, είναι ωφέλιμο πραγματικά. Στη δεύτερη τώρα, η εκτυπωμένη τσιπούρα, όπου το έχουν ήδη κάνει στο Ισραήλ, δηλαδή την έχουν εκτυπώσει, την έχουν φάει. Πώς ξέρεις να την έχουν φάει? Δηλαδή τι την κάνουν, να την κοιτάζουν, αφού στο πιάτο, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Για πείτε μας. Από όσο καταλαβαίνω, έτσι, και εγώ έτσι βλέποντας τα... ουσιαστικά αυτό προσπαθούν να εκτυπώσουν ένα φιλέτο ψαρί, ναι, δεν είναι, ναι, ακριβώς το ολόκληρο το ψάρι, έτσι είμαστε και ακριβείς. Ναι. Ουσιαστικά να φτιάξουν κάτι που θα είναι, ας πούμε, με βάση φυτικές πρωτεΐνες, από προϊόντα, φυτικά παραπροϊόντα που έχουν να κάνουν με τη σόγια ή φύκια, άλγη κτλ. Να φτιάξουν κάτι που θα θυμίζει φιλέτο ψαριού. Τι λέτε? Τσιπούρα, σολομός. Ναι. Τι λέει, έχουν φτάσει εκεί, έφτασε εκεί η επιστήμη. Είναι, το προσπαθούν. Είναι πάντως πολλές ομάδες παγκοσμίως που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, όμως αυτή η κυταρική ένωση η οποία μπαίνει στο τραπέζι των πανφάγων που είμαστε εμείς οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Η κυταρική ένωση όταν μετατρέπεται από το ζωικό βασίλειο τροφή για εμάς σε τροφή από το φυτικό, από φυτικές ενώσεις, κατά πόσο μπορεί να παρομοιάζει το φιλέτο, ας πούμε, του ψαριού? Να φτάνει στο φιλέτο του ψαριού. Στη γεύση, στην υφή, στην ποιότητα. Και στις βιταμίνες. Στις βιταμίνες, στα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνει ο οργανισμός, ναι. Αυτό προσπαθούν να πετύχουν ουσιαστικά. Δηλαδή προσπαθούν να πετύχουν τη σύσταση, σε ένα βαθμό να την τροποποιήσουν ώστε να είναι όσο γίνεται καλύτερη, να πετύχουν την υφή και τις διατροφικές ιδιότητες που χρειάζονται, τέλος πάντων να πετύχουν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πάντως, είναι υποέρευνα. Δηλαδή, ναι, σε όλα αυτά ανακοινώνονται διάφορα από διάφορες ομάδες, αλλά γενικώς καλό θα είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Δηλαδή προσπαθούν. Όλη αυτή η έρευνα κάπου προφανώς θα αποδώσει. Έχει να κάνει με το θέμα της έλλειψης τροφής στον πλανήτη λόγω του υπερπληθυσμού και προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τα συμβατικά τρόφιμα, αυτά που βρίσκει στη φύση ο άνθρωπος, με συνθετικά τα οποία να μοιάζουν με τα συμβατικά? Είναι διάφοροι λόγοι που οθούν την έρευνα προς τα εκεί. Ο ένας έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα και τα θέματα κλιματικής αλλαγής κτλ. Προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τις τροφές που προέρχονται από το... Μάλλον ό,τι έχει να κάνει κυρίως με κρέας και ζωικές πρωτεΐνες κτλ. Και για κλιματικούς λόγους και για ηθικούς λόγους. Δηλαδή όλο και συχνότερα δεν θέλουν οι καταναλωτές να τρώνε προϊόντα ζωικής προέλευσης και για ηθικούς λόγους. Οπότε κυρίως, ναι, η ανάγκη, αν θέλετε, προέρχεται από εκεί. Κύριε καθηγητά, στον επίλογό μας θεωρείτε πιθανό να φτάσει κάποια στιγμή, γιατί εμείς αυτό συζητώντας στο γραφείο λέγαμε ότι
σκεφτείτε πόσο πιθανό είναι, ας πούμε, να φτάσουμε να τρεφόμαστε από 3D εκτυπώσεις χοιρινής μπριζόλας, τσιπούρας και πατάτα. Όχι σε χαρτί, έτσι, και να ξεβιβάσουμε. Όχι σε χαρτί. Προφανώς, εντάξει, δεν εννοούμε χαρτί. Αν και... Θα τη βγάζει και ψημένη, θα είναι και ψημένη σε ένα ποσοστό. Well done, σε medium. Τα λοιπά. Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε και αυτό. Τρομακτικό λίγο ακούγεται, ναι. Μισό λεπτάκι να σου τυπώσω την μπριζολίτσα σου. Ας, θα γίνεται αμέσως όμως. Έτσι, ναι. Ελάτε. Ότι σε ένα βαθμό θα είναι εφικτό. Θα είναι εφικτό. Τώρα πόσο θα προσομοιάζει την κανονική, ας πούμε, ζωική... Το φιλέτο που προέρχεται από το ψάρι. Κατά πόσο όλο αυτό βέβαια επίσης θα είναι τελικά βιώσιμο. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ερευνητικά μπορείς να καταλήξεις ένα αποτέλεσμα, αλλά όταν θα προσπαθήσεις αυτό να το περάσεις σε βιομηχανική κλίμακα και να παράγονται τεράστιες ποσότητες, μπορεί τελικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι αρκετά μεγάλες. Όλα αυτά είναι προς διερεύνηση. Πάντως είναι εφικτό. Ναι, δεν θα... Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ας πάρουμε την τσιπούρα ηχθειοτροφείου, το λαβράκι ηχθειοτροφείου, το κοκκινόψαρο ηχθειοτροφείο, αν δεν το έχουμε αλανιάρικο. Έτσι, ας το βάλουμε στο τραπεζάκι μας, ας το ψήσουμε καλά από τη μία, από τις δύο πλευρές, όπως να μυρίζει και το σπίτι ωραία. Ψαρίλα. Ψαρίλα, βέβαια. Μαγειρευτό, φαγητό. Δεν μπαίνει. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε να πούμε, θέλω την να μου τυπώσει την μπριζόλα μου καλοψημένη με λίγο αλάτι, με ριγανούλα και λίγο ελαιόλαδο να την πιάνει από πάνω. Έχουμε δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά με υγεία. Πάμε.